Η περαιτέρω υποβάθμιση της ζωής μας για τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού της περιοχής μας είναι εδώ. Είναι εδώ σήμερα. Σήμερα κυριολεκτικά με μια μικρή βροχή και ένα, μια καραμπόλα στον περιφερειακό από ό,τι τουλάχιστον εγώ πληροφορήθηκα τώρα. Η κατάσταση πάντως στην πόλη σήμερα ήταν αφόρητη. Για άλλη μια φορά και δεν είναι η πρώτη φορά και φυσικά δεν είναι υπεράνθρωποι με αυτά τα μέτρα που μέχρι τώρα έχουν πάρθει, δεν είναι υπεράνθρωποι οι εργαζόμενοι τροχονόμοι, που βοηθάνε προφανώ, αλλά δεν είναι υπεράνθρωποι να αντικαταστήσουν τα ανύπαρκτα μέσα μαζικής μεταφορά στην πόλη. Γιατί εδώ πρέπει να μιλάμε με όρου πραγματικού του 2024. Η κατάσταση που ζούμε έχει υπεύθυνο. Η αλήθεια είναι ότι χάθηκαν δεκαετίε σε αυτήν την πόλη, σπαταλήθηκαν χρήματα. Ο λαό τη πόλη μα υφίσταται μια διαχρονική ταλαιπωρία και όχι τώρα μόνο με την κατασκευή του flyover, γιατί δεν θέλουν και δεν μπορούν να λύσουν ολοκληρωμένα το ζήτημα του συγκοινωνιακού και κυκλοφοριακού προβλήματο τη πόλη. Υπάρχουν διαχρονικέ ευθύνε κυβερνήσεων τη Νέα Δημοκρατία, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ παλιότερα, αλλά και διοικήσεων περιφέρεια και δήμων για το γεγονό ότι το 2024 στο δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο τη χώρα. Είναι διαλυμένε οι αστικέ συγκοινωνίε του ΟΑΣΤ, δεν υπάρχει μετρό, δεν υπάρχει επαρκή και ασφαλή περιφερειακή οδό. Και εδώ να πούμε ότι όλα αυτά θα αναφέρουμε και παρακάτω, τα αφήσαμε στην άκρη. Αυτό είναι η αλήθεια, η ενίσχυση δηλαδή των μέσων μαζική μεταφορά και άλλων. Και πήγαμε σε ένα έργο κατευθείαν με μελέτε αναγκαιότητα στη βάση τη τωρινή άθλια κατάσταση, χωρί με μισό μέσο μαζική μεταφορά, μάλλον στην πόλη, αντί να επιλεχτεί η ενίσχυση των μέσων μαζική μεταφορά πρώτα και μετά να δούμε την αναγκαιότητα ενό τέτοιου μεγάλου έργου. Ειδικά για την περιφερειακή οδό, για παράδειγμα, ενώ ήταν λανθασμένο εξ αρχή ο σχεδιασμό, ενώ ήταν γνωστά τα προβλήματα από τα πρώτα χρόνια λειτουργία τη, επιλέχθηκε να προχωρήσουν κάποιοι σε κατασκευή ανισόπεδων έργων προηγούμενα χρόνια και άλλων τεχνικών έργων χωρί να γίνει ταυτόχρονα αναβάθμιση τη υφιστάμενη περιφερειακή οδού. Χωρί να εξασφαλιστούν, για παράδειγμα, ενδεχόμενη διαπλάτηνση, επαρκή λωρίδε, λωρίδα έκτακτη ανάγκη, αλλαγή κλίσεων και συνολικά όλε οι παρεμβάσει που θα μπορούσαν να προταθούν με βάση την υπάρχουσα επιστημονική γνώση πλέον σε αυτό το τομέα. Τώρα οι ίδιοι που δημιούργησαν το πρόβλημα οι ίδιοι που σχεδίασαν την περιβόητη υποθαλάσσια αρτηρία και αποζημίωσαν με 85 εκατομμύρια ευρώ τον ανάδοχο, χωρίς να πέσει φτιαριά, που άφησαν να χαθούν χρόνια ολόκληρα, το παίζουν εσωτήρες. Και ξέρετε αυτά που θα πούμε σήμερα, εμείς, δεν τα ανακαλύψαμε τώρα που ξεκίνησαν οι εργασίες, ούτε προεκλογικά πριν κάποιου μήνες το 2023 που φούντωσαν οι κινητοποιήσεις των φορέων για να χαϊδέψουμε αυτιά. Αυτά τα προβλήματα τα είχαμε εντοπίσει και για τα οποία είχε προειδοποίησει το ΚΚΕ, η εκλεγμένη με τη λαϊκή συσπήρωση, σε περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και σε Δήμους, ήδη από το 2020 τα θέταμε, χωρίς να λάβουμε ουσιαστικές απαντήσεις. Για του λόγου του το, το το αληθούς δίνουμε την ανακοίνωση του 2020 στα πρακτικά, που περιγράφει αρκετά που λέμε και σήμερα, από τότε. Μάλιστα, σε συνεδρίαση στη συνεδρία της Επιτροπή Επιτροπής Θεσσαλονίκης το 2021, που εξέτασε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του flyover, η διοίκηση Τζιτζικώστα τη Νέα Δημοκρατία και η παράταξη Παπαστεργίου του Πασόκ τοποθετήθηκαν θετικά στη μελέτη. Ενώ και όσοι από τι άλλε δυνάμει καταψήφισαν το έκαναν με ένα θολό περιεχόμενο, χωρί ολοκληρωμένη εξέταση των ζητημάτων, δεν συνέβαλαν στην ενημέρωση του λαού και στη διαμόρφωση διεκδικήσεων υπέρ του. Με τι προτάσει που κατέθεσαν τι τελευταίε μέρε περιφέρεια και, και Δήμο Θεσσαλονίκη, προσπαθούν σήμερα να διαχειριστούν τη λαϊκή δυσαρέσκεια εξαιτία τη ραγδαία επιδείνωση των συνθήκων και όρων δουλειά και ποιότητα ζωή των εργαζομένων του πολεοδομικού συγκροτήματο που ξοδεύουν περισσότερε ώρε το αυτοκίνητο οδηγώντα ή ω επιβάτε, επειδή στην πράξη δεν υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι μετακίνηση, ιδιαίτερα διαδημοτικά. Οι προτάσει παρεμβάσει που κατέθεσαν δεν αμφισβητούν ούτε στο ελάχιστο την τροχιά που έχει πάρει κατάσταση και σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητούν την υλοποίηση του έργου, το συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο γίνεται, ΣΔΙΤ, τι υφιστάμενε μελέτε και τη συγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αντίθετα, ουσιαστικά παρέχουν στήριξη στην πιο αποφασιστική προώθηση τη υλοποίηση του έργου. Κάθε μια από αυτέ τι προτάσει κυμαίνεται μεταξύ ασπιρίνη για την κατάσταση, όπω αυτή διαμορφώνεται και εξελίσσεται, αλλά και τι αιτίε τη, ω και κάλεσμα για νέε θυσίε από το λαό, προκειμένου να μειωθεί η χασούρα για τμήματα του κεφαλαίου κατά τη διάρκεια κατασκευή του έργου, να υποστηριχθεί ο ανάδοχος της ΔΙΤ και φυσικά να προχωρήσει απρόσκοπτα το έργο, ώστε να εξυπηρετηθούν οι στόχοι για Θεσσαλονίκη τουριστικό επιχειρηματικό εμπορικό κέντρο. Για κάποιες, για παράδειγμα, γιατί δεν, θα, δεν μπορούμε σε αυτό χρόνο να μιλήσουμε δυο αλλά για κάποιες από τις προτάσεις του Δήμου. Πρώτον, η λειτουργία των λεωφοριολορίδων, τα πασαλάκια, ο αυστηρότερο έλεγχο στο διπλοπαρκάρισμα. Είναι κάποιε από τι προτάσει του Δήμου και είναι τα αυτονόητα που θα έπρεπε να λειτουργούν στην πόλη και χωρί την επιβάρυνση από την κατασκευή του flyover. Επίση, κάποια άλλα μέτρα, όπω αυτά για την εύρυθμη κυκλοφορία των δικύκλων ή και για τον τονισμό τη σήμανση των διαβάσεων των πεζών, σωστά είναι, συμφωνούμε, αλλά νομίζουμε ότι είναι άσχετα με τα κυκλοφοριακά προβλήματα τη πόλη. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνουμε, εκτό αν δεν το αντιλαμβανόμαστε εμεί, πόσο έντονο χρωματισμό των διαβάσεων θα μειώσει την κίνηση στου δρόμου. Ή για τι νέε προτάσει μετά τη χτεσή. Ναι, εντάξει, βέβαια. Είναι ο κύριο Βούλια πιο ειδικό προφανώ, αλλά είναι μάλλον σε αυτό που λέμε. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε κι εσεί, ίσω με τρασπυρίνε μπροστά στην κατάσταση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. <ΣΣ1> για τι νέε προτάσει μετά τη χτεσινή συνεδρία του περίφημου συντονιστικού, ένα παράδειγμα. Για την ανάθεση αρμοδιοτήτων, στην ε... είπαν και άλλοι νομίζω εκπρόσωποι, στην Εγνατία Οδό για τη λειτουργία τη εσωτερική περιφερειακή οδού. Προκαλεί πραγματικά απορία για το ποια μπορεί να είναι τα κατάλληλα σημεία, έτσι όπω είναι αυτή τη στιγμή ο περιφερειακό και τον έχουμε δει όλοι, στα οποία θα τοποθετηθούν τα γερανοφόρα οχήματα, έτσι ώστε να παρέμβουν πραγματικά άμεσα σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματο. Επίση, προκαλεί απορία για το πόσο άμεση μπορεί αντικειμενικά να είναι η παρέμβαση συνολικά για την αντιμετώπιση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων η οποία φυσικά δεν αποτελείται μόνο από την απελευθέρωση του, του οδοστρώματος σε συνθήκες χαμηλών ταχυτήτων κυκλοφορίας ή και κυκλοφοριακή συμφόρηση σε δύο λωρίδες ανακατεύθυνσης και χωρίς λέα. Χωρίς να θέλουμε να παίξουμε το ρόλο της Κασάνδρας, αλλά για την εδόλια αρμόδη φορής, θα πρέπει να μας απασχολήσει και το ενδεχόμενο σοβαρού ατυχήματο μεγάλης έκτασης με την εμπλοκή φορτηγών οχημάτων, βιτιοφόρων, με έφλεκτα και επικίνδυνα υλικά χημικά και λοιπά σε συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης, εγκλωβισμού αυτοκινήτων και οδηγών, ακόμα και σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς. Άλλο, για τα 110 ηλεκτροκίνητα λεωφορεία. Δεν πρόκειται για πραγματική ενίσχυση του ΟΑΣΤ, αλλά για συνέχιση πορείας που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια μετά την κρατικοποίηση για εξυγίανες αρχικά από το ΣΥΡΙΖΑ και την παράδοση κοιτάλη στη Νέα Δημοκρατία. Η συνέχεια είναι γνωστή με τα κατάλληλα λεωφορεία, την εντατικοποίηση εργασία κλπ. Η προστίκη στο στόλο 110 λεωφορείων δεν σημαίνει αύξηση του στόλου. Και δεν το λέμε εμεί. Ο ίδιο ο κύριο Ταϊκούρα είπε πρόσφατα σε ημερίδα τη εφημερίδα Μακεδονία πω αυτά θα αντικαταστήσουν παλιότερα στα πλαίσια τη πράσινη μετάβαση. Η σχετική και μικρή βελτίωση που μπορεί να υπάρξει αφορά κυρίω το ότι θα είναι καινούρια και δεν θα παρουσιάζουν βλάβε τόσο συχνά όσο αυτά του απαρχιωμένου στόλου. Ο συνολικό όμω αριθμό των λεωφορείων θα παραμείνει πολύ πίσω από τι ανάγκε. Επίση, στην πρόσφατη μερίδα τη Εφημερίδα Μακεδονία, ο κύριο Σταϊκούρα έδωσε και το περίγραμμα τη περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των μέσων μαζική μεταφορά στην πόλη μα. Άφησε να εννοηθεί πω θα εμπλακούν περισσότεροι ιδιώτε αστικέ συγκοινωνίε, πω ο στόχο για τον ΟΑΣΤ είναι να καλύψει ένα μέρο των μεταφορικών αναγκών και πω το υπόλοιπο θα καλυφθεί από την εμπλοκή ιδιωτικών επιχειρήσεων. Και διαιωνίζεται η του ΟΑΣΤ με συμβασιούχου οδηγού αντί για προσωπικό με μόνιμη και σταθερή δουλειά. Οι μόνοι λοιπόν που πανηγυρίζουν με αυτό το έργο είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Για το flyover είναι δεδομένη ικανοποίηση κατασκευαστική συνοπραξία που θα τη χρυσοπληρώσουμε μέσω ΣΔΙΤ, η ικανοποίηση μεγαλοξενοδόχων και μεγάλων εμπορικών κέντρων που επιδιώκουν τη μετατροπή τη περιοχή σε τουριστικό και εμπορικό κόμβο για να αυξήσουν τα κέρδη του. Δεν έχουν σχέση επίση με τα συμφέροντα του λαού άλλε προτάσει αποσπασματικέ που σε πολλέ περιπτώσει εκφράζουν αντίθετα επιχειρηματικά συμφέροντα χωρί να δίνουν λύσει στο πρόβλημα. Ε, λίγο, λίγο δώσουμε, δεν θα μιλήσει άλλο από την παράταξη. Θα ολοκληρώσουμε, νομίζουμε, σοβαρό. Αυτού εξυπηρετεί η fast track προώθηση αυτού του έργου και η επιμονή για την υλοποίησή του με αυτού του όρου από τη μεριά τη κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί να χρυσώσει το χάπι, διαφημίζοντα πω δεν προβλέπονται διόδια. Δεν μπορεί όμω να κρύψει πω τα εκατοντάδε εκατομμύρια ευρώ που θα λάβει κοινοπραξία προέρχονται από τη φορολελασία του λαού και θα λείψουν από τα άμεση προτεραιότητα αντιπλημμυρικά έργα τη Θεσσαλονίκη, την οικολογική αναβάθμιση του Σέξου που δεν προβλέπεται, από δεκάδε νέα σχολεία και τον αντισημικό έλεγχο των παλιών. Το κόστο flyover, για να πούμε ένα παράδειγμα μόνο, αντιστοιχεί περίπου στην κατασκευή πάνω από 80 σύγχρονων σχολείων ή στην κοστολόγηση του συνόλου των παρεμβάσεων και έργων του νέου αντιπλημμυρικού master plan τη Θεσσαλονίκη. Τώρα χρειάζεται να μπουν μπροστά οι δικέ μα προτεραιότητε και ανάγκε, να, διεκδικηθούν, να διεκδικηθούν πιο αποφασιστικά διεκδικήσει για άμεση ενίσχυση του ΑΣΤ με εκατοντάδε οδηγού με μόνιμες προσλήψει και νέα λεωφορεία, νέε γραμμέ, επιτάχυνση του έργου του Μετρό και όλων των επεκτάσεων προ Καλαμαριά δυτικά αλλά και ανατολικά προ Τούμπα και Πηλαία με σαφή χρονοδιαγράμματα. Ολοκληρωμένη πυροπροστασία και οικολογική αναβάθμιση του περιαστικού δάσου του ΣΕΙΚΣΟΥ, η οποία έπρεπε να προηγηθεί οποιασδήποτε παρέμβαση εντό του. Να ληφθούν υπόψη εύλογε ανησυχίε κατοίκων σε περιοχέ δίπλα στην περιφερειακή οδό. Να εξεταστούν και να σχεδιαστούν εξ αρχή λύσει που θα, θα, μειώνουν σημαντικά την οποιαδήποτε επιβάρνηση στην περίοδο κατασκευή των έργων. Αναβάθμιση εσωτερική περιφερειακή, λέμε εμείς, αλλά και την περίοδο λειτουργία τη. Μέχρι να γίνουν τα παραπάνω, Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμιά παρέμβαση στην περιφερειακή οδό που θα επιβαρύνει το κυκλοφοριακό πρόβλημα τη πόλη και θα επιδεινώσει την κατάσταση στο σεξου να μην κατασκευαστεί το flyover όπω έχει σχεδιαστεί και σε κάθε περίπτωση όχι με ΣΔΙΤ που θα χρυσοπληρώσουμε. Να επαναξεταστούν όλε οι εναλλακτικέ για την αναβάθμιση τη εσωτερική περιφερειακή. Όσοι στηρίζουν το συγκεκριμένο δρόμο ανάπτυξη που έχει ω κανονικότητα υποθαλάσσιε, σε απαραίτητα έργα, χαράτσια, αποδιώδια, θεωρούμε ότι είναι πολιτικά συνυπεύθυνοι για τα προβλήματα και τις ελλείψεις σε επίπεδο υποδομών. Δεν μπορούν αυτοί που έχουν δημιουργήσει τα προβλήματα ως κυβερνήσεις και τοπικές διοικήσεις να τα λύσουν. Και το λέμε. Σε περίπτωση ακύρωσης του έργου, καμία αποζημίωση κατά την άποψή μας δεν πρέπει να πάρει κοινοπραξία. Και το, δεν το, γιατί, γιατί είναι συνυπεύθυνοι για το έργο. Και όποιο νομίζει ότι έργα τέτοια εμβέλεια σχεδιάζονται ερήμην των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων είναι αφελή. Εκτό από αυτό, οι μεγάλοι όμιλοι σε όλου του κλάδου πρέπει να φορολογηθούν και μέσα από αυτή τη φορολογηθέα να χρηματοδοτηθούν οι Δήμοι. Και κλείνω, κλείνω κύριε Πρόεδρε. Συνολικά μπορεί να υπάρξει λύση και με τι αγωνιστικέ κινητοποιήσει των φορέων, των σωματείων που αντιδρούν. Υπάρχει διέξοδο από αυτή την κατάσταση. Χρειάζεται πιο δυναμωμένο το εργατικό λαϊκό κίνημα να ακολουθήσει το δρόμο τη ανατροπή, Χρειάζονται ριζικέ αλλαγέ για αυτά τα ζητήματα σε επίπεδο εξουσία και οικονομία, που μπορούν να ικανοποιηθούν οι μεγάλε σύγχρονε κοινωνικέ ανάγκε σε, όλα τα επίπεδα, για να εξασφαλιστεί σχεδιασμό και υλοποίηση όλων των απαραίτητων έργων υποδομή, χωρί να χρυσοπληρώνουμε κατασκευαστικού ομίλου, χωρί να αποτελεί βασικό κριτήριο η άμεση και έμεση εξασφάλιση περισσότερων κερδών για του λίγου. Για να απολαμβάνουμε όλοι σύγχρονε, φθηνέ και ασφαλεί συγκοινωνίε, περισσότερο ελεύθερο χρόνο σύμφωνα με τις μεγάλες επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες της εποχής μας.